Το θέμα μας αυτή τη φορά είναι συγκλονιστικό. Είναι από άλλο χρόνο, από άλλες διαστάσεις. Διάλεξε χρονοπύλη, διάλεξε μηχανή του χρόνου, διάλεξε διάσταση. Εν πάση περιπτώσει, διάλεξε μια χρονοπύλη. Πού θα σε πάει αυτή η επιλογή σου? Περίμενε, πού θα σε πάει? Θα σε πάει στο παρελθόν ή θα σε πάει στο μέλλον για κάποιο λόγο? Αυτό θα εξετάσουμε και με ένα συγκλονιστικό ρίξιμο με απίστευτες κάρτες. Αν είσαι καινούριος, μείνε, διότι θα δεις ότι θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, θα κάνουμε συγκλονιστικά πράγματα και η ανάλυση είναι φοβερή. Και να ξέρεις ότι υπάρχει επίσης στο site μου, στο acastaro.gr, υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες, υπάρχουν και οι σύνδεσμοι εδώ μέσα στο κανάλι, μπορείς να τους δεις, δεν θα πω περισσότερα. Υπάρχει πλέον στα βίντεο μου, στο κανάλι μου, υπάρχουν υπότιτλοι ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά και αλβανικά, οπότε τα καταφέρνουμε τέλος πάντων. Και επίσης ετοιμάζω πολλές εκπλήξεις, πολλά καινούργια πράγματα. Μην μείνεις εκτός, παραδείγματος χάρη, αυτό που ετοιμάζω είναι στην κοινότητα, πάντα θα ανεβάζω κάποια tips και κάποιες προβλέψεις με ζώδια, με αριθμολογία, με κάποιες αναλύσεις από δρόμενα τα οποία συμβαίνουν. Οπότε μείνε, κάνε την εγγραφή σου, πάτα το καμπανάκι δύο φορές. Όσοι δεν έχετε πατήσει το καμπανάκι δύο φορές, πατήστε το, sorry που το ζητάω, αλλά το YouTube έτσι απαιτεί. Λοιπόν, και πάμε κατευθείαν να δούμε τώρα πώς θα γίνει η ανάλυση. Η ανάλυση είναι πολύ απλή. Λοιπόν, ακούστε τι θα πω. Δεν χρειάζεται να δώσω ιδιαίτερη προσοχή εδώ, διότι θα σας κατευθύνω εγώ. Όμως, οι αριθμοί 11, 12, 1, 2, 3 και 4, 6 νούμερα δηλαδή, αφορούν το παρελθόν. Οι αριθμοί από το και 5, 6, 7, 8, 9 και 10 αφορούν το μέλλον. Θα χρησιμοποιήσω ειδικές αστρολογικές κάρτες με τους οίκους και ανάλογα με την πύλη που εσείς έχετε επιλέξει θα κάνουμε την ανάλυση μας. Οι πύλες είναι η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη. Υπήρχε ένας διαγωνισμός στο site μου, στην κοινότητα που κάνουμε διαγωνισμούς πολύ συχνά. Μπαίνετε να κάνετε, να ψηφίζετε, να παίρνετε μέρος, συζητάμε, κάνουμε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εκεί λοιπόν έγινε η επιλογή, αλλά φυσικά βλέπεις και στην οθόνη σου και τις επιλογές της χρονοπύλης. Διάλεξε χρονοπύλη. Δεν θα πω περισσότερα, πού σε πάει, παρελθόν ή μέλλον. Και ξεκινάω λοιπόν με την πρώτη πύλη, όπου θα επιλέξω μία κάρτα. Για να δούμε εσείς που επιλέξατε την πρώτη πύλη, την πρώτη χρονοπύλη, πού σε πηγαίνει, παρελθόν ή μέλλον. Λοιπόν, η πρώτη πύλη μας βγάζει τον τρίτο οίκο και σε πάει στο παρελθόν. Ο τρίτος οίκος γενικότερα έχει να κάνει με την ενέργεια, έχει να κάνει με την επικοινωνία. Ο τρίτος οίκος λοιπόν συμβολίζει την επικοινωνία, είπαμε, τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, πώς ανταλλάσσουν πληροφορίες, οι ιδέες μας, ο τρόπος που παίρνουμε γνώσεις, που εκλαμβάνουμε κάποια πράγματα από τον έξω κόσμο και τα αντιλαμβανόμαστε, ο γραπτός λόγος, ο προφορικός λόγος, έτσι, η εκλογήκευση, επίσης πώς θα επιλέξουμε σε ένα πρόβλημα, σε ένα εμπόδιο, σε ένα επιχείρημα του αλλού, πώς εμείς θα εστιάσουμε και θα αντιδράσουμε, τις σχέσεις επίσης με τους συγγενείς μας, όπως τα αδέρφια, με το άμεσο γενικότερα περιβάλλον μας, έτσι. Και φυσικά έχει να κάνει με τα κοντινά ταξίδια και τις μετακινήσεις μέσα όμως στη χώρα την οποία έχουμε γεννηθεί. Ο τρίτος οίκος λοιπόν, η περίληψή του είναι η επικοινωνία και σε πάει στο παρελθόν και μιλάει, επειδή είναι ο τρίτος οίκος, είναι 1, 2, 3. Είναι το τρίτο deck και θα δουλέψουμε λοιπόν με το τρίτο deck καρτών. Μην ανησυχείς, είναι πανέμορφο deck, πανέμορφα χρώματα για όλους τους φίλους που με παρακολουθούν. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν μετάφραση σε όλα μου τα βίντεο πλέον, σε ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά και όποτε προλαβαίνουμε και αλβανικά, εντάξει, αν σας βολεύει. Οπότε
υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Επικεντρωνόμαστε όμως εδώ τώρα στο ρίξιμο το οποίο θα κάνουμε και θα γίνει, θα δείτε πώς θα γίνει, με τη μέθοδο του ρουνικού σταυρού. Θα μελετήσουμε κάποια πράγματα εδώ, θα δούμε κάποια πράγματα. Είχες λοιπόν εσύ, γυρνάς στο παρελθόν για επικοινωνία, να επικοινωνήσει με κάποιους ανθρώπους. Θα ήθελες να γύρναγες λοιπόν πίσω στο χρόνο για να πεις σε κάποιους ανθρώπους αυτά που ήθελες εσύ να πεις, ο καθένας δηλαδή αυτά που ήθελε να πει. Σε συγγενείς ίσως, σε κάποια πρόσωπα κοντινά, σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έπαιξαν έναν πολύ σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στη ζωή σου, εντάξει. Λοιπόν, εσύ λοιπόν, κεντρικό πρόσωπο, εσύ εδώ, να κάνω χώρο μόνο, να έχουμε χώρο για να παίξουμε, να, με το στρώσιμό μας εδώ. Εσύ λοιπόν βγήκες 4 ξυφών. Ήσουν σε μια κατάσταση όπου είχες κουραστεί από πολλά πράγματα. Πλέον κλείστηκες, απομονώθηκες. Είδες ότι, όπως βλέπεις, είμαστε πολεμιστής εδώ. Λες, δεν χρειάζεται να πολεμάω άλλο. Δεν έχει νόημα δηλαδή. Ήθελες λοιπόν να ξεκουράσεις το μυαλό σου, την επικοινωνία σου. Τα ξύφη σημαίνουν επικοινωνία. Εδώ έχουμε ζώδια καθαρά του αέρα, δηλαδή υδροχώους, διδύμους και τους ζυγούς. Η επικοινωνία λοιπόν έκλεισε, απομονώθηκες. Δεν υπήρχε πλέον η επικοινωνία που ήθελες. Απομονώθηκες από αυτούς τους ανθρώπους για κάποιο λόγο. Να ξέρω. Τώρα θα γύρναγες πίσω, ίσως να σηκωνώσουν και να μίλαγες, να έλεγες αυτά που χρειαζόντουσαν, μπορεί. Πάμε όμως να δούμε τώρα τη σκέψη σου. Σημαντικό χαρτί αυτό εδώ. Η σκέψη σου μιλάει για τη ζωή. Είναι ο ήλιος. Μιλάει για τις αλήθειες της ζωής, μιλάει για την πραγματικότητα, μιλάει για την αγάπη, τη ζεστασιά, τα όνειρα, τους στόχους, τις φιλοδοξίες, όλα όσα σκεφτόσουν εσύ και ίσως ήθελες να κάνεις. Αυτοί εδώ πέρα το παρελθόν σε εμπόδισαν, μπορεί να σε εμπόδισαν. Σου έδωσαν επικοινωνία με επιχειρήματα όπου δεν ανταποκρίθηκε σε σένα, αλλά εσύ τελικά προσπάθησες να το παλέψεις, μπορεί να είναι και αυτό. Θέλω να δώσεις πολύ μεγάλη σημασία στους αριθμούς. Εδώ είναι ο 41, εδώ είναι ο 4, εδώ είναι ο αριθμός 19, 19, δηλαδή 4 και 1 μας κάνει 5 εδώ, εδώ μας κάνει 9 και 1 10, μας κάνει πάλι 1. Δες πως όλα αυτά λίγο παίζουν με τη ζωή σου. Οι σκέψεις όμως πάντα είχαν έναν αισιόδοξο χαρακτήρα. Οι σκέψεις σου πάντα κοιτάζανε την, ας το πούμε, αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Κοιτάζαν το φως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σου λέω. Το να είσαι εδώ σε αυτή την κατάσταση και να διαλογίζεις, ας το πούμε, το φως ή να σκέφτεσαι το φως είναι πολύ σημαντικό, ίσως σε κράτησε πραγματικά αυτό που θα σου πω και ίσως είναι ανατριχιαστικό, σε κράτησε ζωντανό για κάποιο λόγο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε όμως επίσης μία κάρτα που έχει να κάνει με το παρελθόν σου και είναι το 8 πεντάκτυνο. Το παρελθόν λοιπόν εδώ σου λέει ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις μέθοδο, πειθαρχία, έχεις αυτοσυγκέντρωση, πολύ μεγάλη αυτοσυγκέντρωση, γι' αυτό βγαίνει εδώ και ο ήλιος. Μπορεί κάποιοι από εσάς να έχετε πολύ μεγάλη επιτυχία στο επάγγελμά σας, μπορεί να είστε σε ένα επάγγελμα το οποίο απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη συγκέντρωση, χειρουργοί, γιατροί, ξέρω εγώ, κάποιοι επιστήμονες, ξέρω εγώ, πιλότος το ένα το άλλο, ζωγράφος, αρχιτέκτονας, πολλά επαγγελματικά τα οποία χρειάζονται πολύ μεγάλη αυτοσυγκέντρωση και προσοχή. Λέω τώρα απλά γενικά, εντάξει. Δεν είναι δεσμευτικό αυτό που λέω σαν επάγγελμα, απλά το λέω και σαν, έτσι, ένα σαν παράδειγμα. Το 8 πεντάκτηνο σημαίνει βγάζω λεφτά. Το 8 πεντάκτηνο σημαίνει ότι ήμουνα στο παρελθόν σε μια ίσως κατάσταση οικονομική όπου προσπάθησα πάρα πολύ. Δούλεψα πάρα πολύ. Κουράστηκα πάρα πολύ γιατί εδώ έχει και κούραση. Όμως έχει ένα αρνητικό αυτή η κάρτα.
Και αυτό το αρνητικό είναι οι πολλές ώρες απομόνωσης, οι πολλές μοναχικές ώρες. Γι' αυτό ίσως ήθελες και επικοινωνία. Γι' αυτό ήθελες και να επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους. Λέω έτσι μια άλλη διάσταση, ας το πούμε, στην ερμηνεία τώρα εδώ. Το 8 όμως πεντάκτινο δηλώνει επίσης και ότι... Ένα λεπτό, κάνω παύση για να μου έρθει φλασιά, να μου έρθει αυτό, μάλλον η σκέψη που μου έρχεται. Το 8 πεντάκτινο δηλώνει ότι εγώ μόνος μου θα τα καταφέρω. Είναι και μια δήλωση εδώ. Είναι μια επαναστατική δήλωση, δηλαδή του στυλ. Θα δουλέψω, δεν ακούω αυτά που μου λέτε, δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σας, η άποψή σας, εγώ τελικά θα κάνω αυτό το οποίο θέλω και μου αρέσει. Λέω τώρα, όπως παλιά γίνονται και γίνεται καμιά φορά, ξέρω εγώ, από οικογένεια γιατρών και το παιδί πρέπει να ακολουθήσει την ιατρική. Ενώ εκείνο θέλει να ακολουθήσει την επιστήμη των υπολογιστών, ξέρω, λέω τώρα. Ή να γίνει βιοχημικός, ή να γίνει κάτι άλλο. Όχι, ή πολλές φορές το κλασικό και οι δύο είναι δικηγόροι και πρέπει και το παιδί να ακολουθήσει τη δικηγορία, ας πούμε. Δεν λέω ότι είναι κακό, δεν κρίνω έτσι. Ο καθένας εννοείται θα κάνει τις επιλογές του στη ζωή τελικά. Αλλά όμως εδώ μιλάμε για την εσωτερική, άκου τι θα σου πω, την εσωτερική σου επανάσταση. Γυρνάς στο παρελθόν, άκου τώρα βαθύτητα νόημα, γυρνάς στο παρελθόν για να αναγνωριστεί από όλους, όποιοι είναι αυτοί, η εσωτερική σου επανάσταση και ότι τελικά έχεις δίκιο και τα κατάφερες. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλες κουβέντες, μεγάλες δυνατότητες, τις οποίες όμως τελικά ο μόνος ή η μόνη η οποία θα πρέπει να δίνει συγχαρητήρια είσαι εσύ στον εαυτό σου. Εντάξει. Θέλεις βέβαια να τους χτυπήσεις το μάτι, δεν είναι κακό, αλλά θέλεις όμως να γυρίσεις πίσω με νίκη. Εντάξει. Πάμε μετά. Τι είναι αυτό που έρχεται και σε σταυρώνει? Και ήταν και στο παρελθόν, έτσι, μιλάμε το παρελθόν. Εδώ υπάρχει, όπως βλέπεις, μία από τις δυσάρεστες κάρτες των ταρό, το 3 ξυφών. Εδώ τώρα έχουμε ήλιο, δεν έχει υπάρχει ζώδιο εδώ. Εδώ έχουμε τα πεντάκτηνα που είναι τα ζώδια της γης. Εδώ έχουμε ξύφι που είναι το αέρα και εδώ πάλι ξύφι που είναι το αέρα. Το 3 ξυφών είναι η τρυπημένη καρδιά, είναι η πληγωμένη καρδιά και έπρεπε να το αντιμετωπίσεις αυτό. Έπρεπε λοιπόν να προσευχηθείς, να διαλογιστείς, να ηρεμήσεις, να απομονωθείς, να κάνεις, γιατί εδώ έχουμε δύο κάρτες απομόνωσης. Να φύγεις από όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο ήταν τοξικό για σένα, αλλά όμως και πληγώθηκες βαθύτατα. Εδώ μπορεί να σημαίνει ένας έρωτας χαμένος, μπορεί να σημαίνει διαζύγιο, εδώ μπορεί να σημαίνει μία σχέση όπου νόμιζες ότι θα πήγαινε και θα σου δίνει ζωή και ελπίδα, αλλά τελικά δεν κατέληξες αυτό, μπορεί να μπήκαν τρίτα πρόσωπα και δεν είναι τυχαίο, εδώ έχουμε τρίτο οίκο, εδώ έχουμε και τον αριθμό 3, άρα ο αριθμός 3 παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο. Το τρίτο πρόσωπο μπορεί να είναι οικογένεια, μπορεί να είναι από εδώ, μπορεί να είναι γείτονες, μπορεί να είναι αυτό, να μπήκανε λόγια, να κάνανε. Εν πάση περιπτώσει, ή τρίτα άτομα τα οποία είπανε λόγια, γιατί εδώ έχουμε ξύφι πάλι και τα ξύφι συμβολίζουν τα λόγια, τα οποία σε πλήγωσαν, σε έριξαν, σε στεναχώρησαν και είναι λογικό έτσι. Σε στεναχώρησαν πάρα πολύ. Άρα θα γύρναγες, να το πω έτσι, στο παρελθόν, για να μπορέσεις να αλλάξεις το πλήγωμα, να το θεραπεύσεις. Να γυρίσεις πίσω, να πεις κάποια πράγματα σε κάποιους ανθρώπους, να τους μιλήσεις. Κατά κάποιο τρόπο να τους πεις, κοιτάξτε με, πόσο έχω πληγωθεί, πόσο με πληγώσατε με αυτό που κάνατε. Ήταν άδικο, δεν ήταν δίκαιο, αλλά τελικά στη ζωή μου εγώ τα κατάφερα. Αυτό και μόνο είναι γιατί δούλεψες πάρα πολύ. Δούλεψες, γενικά, στη ζωή δούλεψες. Πάρα πολύ με τους ανθρώπους, με τη δουλειά σου, με μέθοδο, με το ένα, με το άλλο, με λογική. Και τα κατάφερες όμως. Αλλά εδώ, ναι, ήταν κάτι το οποίο αν θέλεις, εγώ θα σου το πω και ας μην το πιστέψεις, έπρεπε να το περάσεις. Ήταν πεπρωμένο. Ήταν μοιραίο. Έπρεπε να το ζήσεις. Ναι, έπρεπε να το ζήσεις όπως τα ακούς.
Και ξέρω ότι πολλοί πολλές θα αμφιβάλλετε και θα πείτε, μα έχουμε ελεύθερη βούληση, έχουμε επιλογές. Όταν σου επιβάλλουν κάτι, δεν έχεις ελεύθερη βούληση. Και μιλάω είτε σε κοινωνικό επίπεδο, είτε σε διαπροσωπικό, είτε σε οικογενειακό, είτε του συστήματος. Εμένα ελεύθερη μου βούληση έλεγε, όχι, δεν θέλω να πάω σχολείο. Θα μου πεις, μα είσαι μικρός. Ναι, αλλά εμένα ελεύθερη μου βούληση έλεγε, δεν θέλω να πάω σχολείο. Στο επιβάλλουνε. Στο επιβάλλον. Διότι υπάρχει και διαδικασία που λέει ότι παίρνεις απουσίες και μετά από τις πόσο 30-40 απουσίες, πόσο είναι, μένεις. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι, ένα πολύ πολύ απλό παράδειγμα. Αυτό απλά για την ελεύθερη βούληση και τα λοιπά, διότι η ελεύθερη βούληση υπάρχει, αλλά είναι πολύ περιορισμένη. Δεν θα πω περισσότερο για να μην το επεκτείνω και το κουράσουμε, εντάξει. Και το επόμενο που έχω να πω είναι το μέλλον, στο οποίο εδώ μέλλον, τι έχουμε λοιπόν. Έχουμε έναν πολύ περίεργο βασιλιά μπαστούνι, φωτιά. Εδώ έχουμε ζώδια της φωτιάς. Καθορίζει όμως το μέλλον σου. Το μέλλον εδώ τώρα μπορεί να είναι όντως μέσα από έναν άνθρωπο με στοιχεία φωτιά, μπορεί να είναι ακριβώς ζώδιο της φωτιάς, μπορεί να έχει στοιχεία φωτιάς, έντονος χαρακτήρας, φωνακλάς λίγο, πάμε, ξέρω, με δύναμη, με αρκετή ενέργεια, ο οποίος πάντα αυτός ο βασιλιάς μπαστούνι έχει μία σοφία, έχει μία δυνατή ενέργεια, έχει μία δύναμη, εσωτερική δύναμη, έχει πράγματα τα οποία μπορεί να σου πει, να το πω έτσι, πολύ θετικά, πολύ σοφά, με αρκετές γνώσεις. Μπορείς αυτό το επίπεδο να ταυτίζεσαι και εσύ με αυτή την, να το πω έτσι, με αυτή την ενέργεια, με αυτό το κομμάτι. Παρόλα αυτά όμως, είπαμε, κοιτάμε λίγο και τους αριθμούς, έτσι, μην τους ξεχάσουμε τους αριθμούς, γιατί έχουμε και τα τρία εδώ. Έχουμε 4, 1, 8, 4, έχουμε 19, 11 και το 3. Αυτή λοιπόν η δυναμική που έχει, είναι σαν να παίρνει αυτά τα νούμερα αυτός εδώ πέρα ο βασιλιάς, και να τα καθοδηγεί. Να κάνει μία σούπα, μία ενεργειακή σούπα, να το πω έτσι. Ακούγεται περίεργο, ναι. Μιλάει όμως για δύναμη. Το μέλλον εδώ, αυτό το οποίο λέει, είναι δύναμη και πέρα από αυτό, αυτός ο βασιλιάς μπαστούνι, αυτό το, να σου το πω έτσι, το οποίο θέλει να σου πει, πέρα από τη σοφία, την ενεργειακή δύναμη κιόλας, έτσι, είναι ότι υπάρχει προστασία, έχεις προστασία, έχεις ενεργειακή προστασία, είναι μια κάρτα δύναμης, είναι μια πνευματική δύναμη, μια κάρτα πνευματικής δύναμης, προετοιμάζεσαι για το μέλλον, ίσως να προετοιμαζόσουν για το μέλλον εδώ και πάρα πολύ καιρό και ίσως και πολλά χρόνια, για τα γεγονότα τα οποία θα έρθουν και θα έπρεπε εσύ να αντιμετωπίσεις. Εδώ τώρα υπάρχει, αυτό μόνο θα πω, είναι ο εσωτερικός αριθμός 23-5 και φανερώνει δύναμη και θέλει να σου πει ότι τα συμβόλαια, αυτό που είπα προηγουμένως, τα συμβόλαια στη ζωή, τα προσωπικά συμβόλαια, το πεπρωμένο στη ζωή, μπορεί να αλλάξει και να έρθει η αλλαγή. Και μένω εδώ και δεν λέω κάτι άλλο. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη μας χρονοπύλη. Πάμε τώρα στη δεύτερη χρονοπύλη. Για να δούμε, εσύ που επέλεξες τη δεύτερη αυτή και αυτή πανέμορφη χρονοπύλη. Μία είχε γράψει, μία στο κανάλι του συνδρομήτρια. Θέλω να μπω, λέει, μέσα. Και έτσι, αυτές οι πύλες είναι φτιαγμένες από μένα. Τώρα πώς, τι και αυτά δεν θα το εξηγήσω, δεν χρειάζεται, αλλά ναι, τα φτιάχνω εδώ. Λοιπόν,
Πάμε τώρα. Η δεύτερη πύλη, έτσι, αυτή η πράσινη, αυτή η δεύτερη πύλη. Για να επιλέξουν που θα σε πάει. Πού θα σε πάει άραγε, παρελθόν ή μέλλον. Για να δούμε. Και σε πηγαίνει στο μέλλον. 8ος οίκος. Ο οίκος του Σκορπιού. Ο οίκος του μυστηρίου, της αναγέννησης και του θανάτου. Εντάξει. Ο οίκος, επειδή συνδέεται και με το Σκορπιό, που σημαίνει την ερωτική επαφή, που σημαίνει τις εσωτερικές μας γενικότερα αλλαγές, εντάξει. Επίσης, ο 8ος οίκος που συμβολίζει τα χρήματα των άλλων όμως και την αξία που παίρνουμε εμείς, τα κληρονομικά ζητήματα, τις επενδύσεις, σχετίζεται όμως και με σκοτεινές πλευρές του εαυτού μας, όπου, να το πω έτσι, έρχονται στην επιφάνεια σε περιόδους κρίσεως και πόνου. Ο 8ος οίκος είναι και ο οίκος του θανάτου. Συγγνώμη που το λέω έτσι, είναι όμως μια πραγματικότητα. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, δεν χρειάζεται. Μας δίνει όμως πληροφορίες τι ακριβώς συμβαίνει όταν κατά κάποιο τρόπο χάνουμε εμείς τον έλεγχο, τι συμβαίνει όταν ελκυόμαστε χημικά, ερωτικά από έναν άλλον άνθρωπο. Και δείχνει βεβαίως, επειδή και στο μέλλον, και όλους εκείνους, συγγνώμη που θα το πω, αλλά είναι πραγματικότητα, μικρούς ή μεγάλους θανάτους που θα βιώσουμε και θα βιώσουμε όλοι. Και θα μου πείτε τώρα, μα είναι δυνατόν, τι είναι αυτά που μας λες, ξέρω εγώ, είναι, ναι, είναι μια πραγματικότητα. Δεν θέλω να τρομάξω κανέναν, αλλά μου αρέσει να χρησιμοποιώ, να είμαι ξεκάθαρος και να χρησιμοποιώ τη γλώσσα της αλήθειας. Η λέξη αναγέννηση, η λέξη γέννηση, ζωή και θάνατος είναι μέσα στη ζωή. Το είχαν αποτυπώσει και οι αρχαίοι Έλληνες μέσα από την κωμικοτραγικότητα των έργων τους πάνω σε αυτό το ζήτημα. Όταν λέμε όμως θάνατο, μικρούς ή μεγάλους, εννοούμε επίσης έναν έρωτα ο οποίος τέλειωσε. Μια πολύ έντονη σεξουαλική εμπειρία η οποία ολοκληρώθηκε και τέλειωσε γιατί το άτομο τελικά έφυγε. Μιλάμε για ένα διαζύγιο, μιλάμε για έναν χωρισμό, μιλάμε για πράγματα τα οποία κάπου έχουν μια μόνιμη κατάσταση πάνω μας, είναι μια κατάσταση de facto που λένε, τετελεσμένη, έχει ολοκληρωθεί, έχει τελειώσει και δεν έχουμε τη δυνατότητα να το αλλάξουμε. Αυτό είναι ένα είδος θανάτου, έτσι. Μια απόλυση, μια διακοπή συνεργασίας. Γενικά εκείνα τα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας, τα οποία αν έχουν μια τραγικότητα ή και μια κωμικοτραγικότητα, γιατί πολλές φορές με τον τρόπο που γίνονται και πώς οι άνθρωποι υποκρίνονται όταν μας το ανακοινώνουν, όταν μας λένε, και το λένε πολλές φορές με τρόπο εντελώς άκομψο ή εντελώς ηλίθιο, να το πω εντός εισαγωγικών, έτσι, για να το χαλαρώσουμε και λίγο, έτσι, να μην είναι και τόσο σοβαρό. Είναι ένας ιδιαίτερος οίκος, είναι μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα, είναι ο 8ος οίκος, έχει να κάνει με πολύ μυστήρια πράγματα, είναι ο αριθμός 46, εδώ δώστε σημασία στο 4 και στο 6, και επειδή είναι ο αριθμός 46, είναι ο αριθμός 10, είναι ο αριθμός 1, θα πάμε με αυτό το deck να δουλέψουμε. Μη σας τρομάζει, διότι ούτως ή άλλως, να σας πω κάτι, όλα είναι μέσα στη ζωή. Όλα, τα πάντα όλα. Το θετικό, αν θέλετε, γιατί πάντα υπάρχει ένα θετικό, όπως επίσης και το ζώδιο του Σκορπιού που συμβολίζει το θάνατο, στις κάρτες ταρό, ο Σκορπιός μάλλον, ναι, συμβολίζεται από τον αριθμό 13 και τον θάνατο, σου μιλάει επίσης και για κάτι άλλο. Έχει ένα μήνυμα, το οποίο είναι θετικό, θα σας το πω ποιο είναι. Ζήσε. Προτροπή. Ζήσε στο τώρα. Ζήσε τώρα. Δηλαδή, ό,τι έζησες, ας πούμε ένα μεγάλο έρωτα, μια πολύ καλή δουλειά αυτά, ζήστο στο έπακρο, μιας και πάμε και για μέλλον εδώ, ή αν μπορείς από εδώ και πέρα, ζήσε ό,τι μπορείς, ζήστο, ζήστο, θα μου πεις, μα είναι δύσκολο, είναι αυτό, είναι. Ναι, το κατανοώ, έχεις δίκιο, δεν αντιλέγω. Αυτό όμως είναι το μήνυμα, εγώ οφείλω να το μεταφέρω. Όσους άγγιξε, τους άγγιξε. Και αυτή η προτροπή είναι ζήσε, διότι θεωρώ ότι είναι και η μοναδική πανέμορφη, όμορφη προτροπή, εντολή αν θέλεις, το ζήσε, στις κάρτες ταρό. Και αυτή η κάρτα ταρό τη λέει η κάρτα του θανάτου. Σου λέει
Ζήσε. Δεν σου λέει πέθανε. Σου λέει ζήσε. Προτού πεθάνεις, ζήσε. Ζήσε τα όνειρά σου, ζήσε. Κυνηγά ένα όνειρο και ας μην το πιάσεις. Βάλε ένα σκοπό και ας μην το πιάσεις. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να δούμε την ανάλυση μας. Να δούμε κάποια πράγματα, έτσι. Εσύ είσαι εδώ, είναι το αστέρι. Είναι μια κάρτα λοιπόν από τις πολύτιμες. Δες τώρα εδώ πώς τα ταρό έρχονται να σου ανακατέψουν τα πράγματα με τέτοιο τρόπο και να σε πάνε στα δύο άκρα και να σε τρελάνουν. Και το λέω με την καλή την έννοια. Δες εδώ από μια κάρτα η οποία ήταν περίεργη, ο 8ος οίκος είναι περίεργο και στην ωραία αστρολογία όσοι βρίσκονται στον 8ο οίκο δεν θεωρείται και από τις καλές περιπτώσεις, να το πω έτσι. Εντάξει, λέω τώρα γενικά. Και έρχεται τώρα εδώ το αστέρι για να έρθει να μπαλατζάρει, να ισορροπήσει τα πράγματα και να σου πει είσαι αστέρι, εδώ έχουμε υδροχό. Ο υδροχός σημαίνει ανεξάρτητο πνεύμα, σημαίνει την αισιοδοξία, σημαίνει όλοι να νιώσουν, αν θέλετε, την ικανοποίηση, την αγάπη, την ολοκλήρωση, την προστασία. Δηλώνει εδώ με τη ροή του νερού ότι όλα τα πράγματα πάνε καλά. Υπάρχει ροή γενικότερα και αισθήματος. Και τα αστέρια εδώ είναι η κατεύθυνση. Εδώ σημαίνει προστασία, εδώ σημαίνει επίσης ότι πηγαίνω, βρίσκω το σκοπό της ζωής μου που βγαίνει από εδώ. Επίσης δεν είναι τόσο κακός οίκος, με ποια έννοια εδώ, διότι σημαίνει βγάζω και λεφτά, έτσι σημαίνει και δεν είναι τυχαίο τώρα εδώ, για να δω κάτι. Ναι, διότι εδώ έχουμε το 17, το οποίο μας κάνει το 8 και είναι ο 8ος οίκος. Εντάξει, δείτε λίγο το συνδυασμό που έχει να κάνει με τα λεφτά, έχει να κάνει με τη φήμη, έχει να κάνει με τα χρήματα των άλλων, έχει να κάνει με αυτά τα οποία γενικά προσφέρω δηλαδή και παίρνω, εντάξει, και μου δίνουν χρήματα. Η σκέψη σου είναι 7 μπαστούνι. Το 7 μπαστούνι σημαίνει, η σκέψη σου δηλαδή για το μέλλον είναι ανταγωνισμός. Σημαίνει δεν με καταλαβαίνουν. Σημαίνει επίσης ότι έχω πολύ ψηλό ανταγωνισμό και πρέπει να ανταγωνιστώ τους άλλους με κάποιο τρόπο. Ό,τι και να είναι αυτός, εντάξει. Αλλά όμως, με το αστέρι εδώ που έχει και μέσα το ένα εφτάρι και το 7 εδώ, το 7 σημαίνει προστασία, ευλογία, ό,τι και να είναι. Θα σε συναγωνιστούν, θα σε τρέξουν, θα σε αμφισβητήσουν, αλλά έχεις όλη την προστασία και τη δύναμη να τα καταφέρεις, γιατί εδώ σημαίνει και προστασία. Εσύ ακολούθα το δρόμο σου, άσε τους άλλους, ακολούθα το δρόμο σου. Μία κάρτα για το παρελθόν έχει βγει ο ακόλουθος μπαστούνι. Πάλι εδώ μπαστούνι. Λοιπόν, εδώ έχουμε υδροχό και εδώ έχουμε δύο κάρτες που αφορούν μπαστούνι που σημαίνει ζώδια της φωτιάς. Έτσι, κρυός, λέων και τοξότης. Ο ακόλουθος λοιπόν εδώ πέρα μπαστούνι μας μιλάει για το καινούριο. Είδες πώς γίνεται. Αναγέννηση και καινούριο. Θα έχεις ανταγωνισμό, θα σε κυνηγήσουν, θα σου πούνε άλλες απόψεις. Έχεις όμως την προστασία και ξέρεις πού θα πας, ξέρεις την κατεύθυνσή σου. Γνωρίζεις πολύ καλά πού θα πας. Ποια είναι η κατεύθυνσή σου, ποια είναι η αποστολή σου. Και έρχεται εδώ και σε σταυρώνει που λένε, έρχεται στα πόδια σου μία κάρτα που είναι άσος ξυφών. Τι σημαίνει άσος ξυφών? Πολύ ιδιαίτερη κάρτα. Πάντα οι άσοι σηματοδοτούν κάτι καινούριο. Εντάξει, κάτι καινούριο μετά, ίσως και από δύσκολες καταστάσεις. Ο άσος, μάλλον σας το πω διαφορετικά, το 9, μετά το 9 έχουμε τον αριθμό 10, ο αριθμός στην αριθμολογία. Ο αριθμός 10 γίνεται 1, το 9 όμως είναι ολοκλήρωση των πραγμάτων. Το 9 γενικά, αν και προσπαθούν λίγο κάποιοι αριθμολόγοι το 9 να το κάνουν και λίγο αριθμό έτσι, καλά κάνουν βέβαια, και λίγο αριθμό ειρήνης, αλτρουισμού να βοηθήσεις, αυτό είναι η αποστολή του. Ο αριθμός 9 είναι ο αριθμός του πολέμου. Δεν θα πω πολλά, 9-11 του. Είναι ο αριθμός του πολέμου, ξεκινάει με 9. Ξέρω ότι μπορεί να πείτε μα θεωρίες, συμπτώσεις, συνωμοσίες, δεν ξέρω τι άλλο. Όχι, δεν ισχύει. Το σύστημα γενικά ξέρει πολύ καλά τι κάνει.
Φεύγω από αυτό εδώ. Και το έρχεται με το 9, έρχεται ο αριθμός 1, που σημαίνει πέρασε η δυσκολία, ολοκληρώθηκε αυτό που ολοκληρώθηκε, στα πόδια μου έρχεται όμως να αναγεννηθώ από τις τάχτες μου. Δες το εδώ έτσι, θυμάσαι τι είπαμε προηγούμενος για αναγέννηση. Βγαίνει μέσα από τις τάχτες, σαν να είναι και το Excalibur κιόλας, βγαίνει μέσα από τις τάχτες, ξεχωρίζει τι είναι δίκαιο, τι είναι άδικο, τι είναι ψέμα, τι είναι αλήθεια, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, αλλά το νόημα είναι με την αξία μου, παιδιά. Αυτό σημαίνει εδώ. Είσαι άνθρωπος όπου διεκδικείς και έχεις πολύ μεγάλη αξία. Στις σχέσεις σου, στις συνεργασίες σου, στις φιλίες σου, στους ανθρώπους γύρω σου, σε αυτούς που σε αγαπάνε, έχεις αξία και στο αναγνωρίζουν. Γενικά είσαι ένας άνθρωπος. Θα μου πείτε, οι άλλοι δεν έχουν αξία, δεν εννοώ αυτό. Στα υπόλοιπα ρηξίματα που κάναμε, απλά εννοώ ότι είσαι ένας άνθρωπος εδώ όπου είναι έντονο αυτό το στοιχείο. Και το μέλλον σου είναι το 4 πεντάκτηνο. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα ζώδια της γης, το πεντάκτηνο, έχουμε τα φράγκα, έχουμε την οικονομική άνεση, έχουμε επίσης και το μόνος μου. Με την αξία μου, μόνος μου, μόνη μου, θα τα καταφέρω. Ό,τι και να είναι αυτό. Στη ζωή, οι κάρτες εδώ, μάλλον στο πω λίγο διαφορετικά, αυτό που βγαίνει και σου λέει αυτή η χρονοπύλη που σε μεταφέρει λίγο στο μέλλον, σου λέει ότι θα τα καταφέρεις. Έχεις όλη τη δύναμη, όλη την αξία, όλο το πακέτο για να τα καταφέρεις και για να διαπρέψεις. Εντάξει. Δεν λέω κάτι άλλο. Γιατί. Πολύ καλό. Ωραία. Το βάζουμε λοιπόν στην άκρη. Προχωράμε λοιπόν. Στο επόμενο. Στην επόμενη λοιπόν χρονοπύλη που να σας πω την αλήθεια. Τη γλυκοκοιτάω κι εγώ. Την τρίτη πύλη. Μαζί με όλους εσάς. Για να δούμε λοιπόν πού θα μας πάει αυτή η πύλη. Τι θέλει να μας πει. Να επιλέξω κι εγώ τρίτη πύλη. Άντε επιλέγω κι εγώ τρίτη πύλη μαζί με σας. Για να δούμε τι θα μας βγάλει εδώ. Έχω περιέργεια μεγάλη λοιπόν. Και αυτή η πύλη λοιπόν μας βγάζει το μέλλον. Ένατος, και μου γύρισε και ανάποδα. Ένατος οίκος. Γύρισε ανάποδα διότι είναι, δηλαδή η πλάτη του μυστηρίου και τα κρυφά και εκείνα τα πράγματα τα οποία δεν βγαίνουν προς τα έξω. Ένατος οίκος. Άρθμος 47. Τι έχω γράψει εγώ και βάζω και σας λέω και γράφω και έχω γράψει το κανάλι μου, τι είμαι ερευνητής. Τι έχει βγει αυτή η κάρτα εδώ, λέει exploration, σημαίνει αναζήτηση, δείτε εδώ, αναζήτηση, ο αναζητητής. Εσείς που επιλέξατε λοιπόν την τρίτη επιλογή, είστε μαζί με μένα αναζητητές, αναζητάτε πράγματα, ψάχνεστε. Μέσα σας, έξω σας, γενικά ψάχνεστε. Τι συμβολίζει όμως ο ένατος οίκος? Ανώτερη γνώση, κράτα το αυτό που σου λέω, ανώτερη εκπαίδευση, διότι υπάρχει και η εκπαίδευση που κάνουμε, πανεπιστήμια κτλ. Και άλλες εκπαιδεύσεις δεξιά και αριστερά, υπάρχει η ανώτερη γνώση που προέρχεται μέσα από άλλες πηγές. Δεν λέω κάτι. Σχέση με τους νόμους της κοινωνίας, τους ηθικούς κώδικες, είστε άτομα με υψηλό ηθικό κώδικα και ακέραιοι άνθρωποι, υψηλά ιδανικά, δεν σηκώνεται μίγα στο σπαθί σας. Αν σας κοροϊδέψουν, σας αδικήσουν, σας χλεβάσουν, σας φερθούν, ας το πω, με άδικο τρόπο, με πονηρό τρόπο, νομίζουν ότι σας κοροϊδέψαν, αλλά μετά αυτό που έρχεται, ανάλογα και με το χαρακτήρα του καθενός, δεν μπορεί να το διανοηθεί άνθρωπος. Τι μπορεί να σημαίνει? Μπορεί να σημαίνει επιχειρηματολογία που κολλάει τον άλλο στον τοίχο, μπορεί να σημαίνει δράσεις όπου ο άλλος μένει άγαλμα από αυτό που συμβαίνει, εντάξει. Εδώ σημαίνει επίσης ότι έχεις ανάγκη, έχουμε ανάγκη, εγώ το έχω μεγάλη ανάγκη, σας το λέω ξεκάθαρα, από πνευματική δραστηριότητα,
για να επεκταθούμε, να μάθουμε καινούργια πράγματα, αλλά και να έρθουμε σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και κόσμους, ας το πούμε. Εντάξει. Και είναι κάτι το οποίο εγώ στη ζωή μου, με τα ταξίδια να το πω έτσι και αυτό, δεν λέω περισσότερα, το κάνω. Εντάξει. Γλώσσες, ξένες γλώσσες, οι σχέσεις μας γενικότερα, με τις γνώσεις και με όλα αυτά τα ωραία πράγματα και τη φιλοσοφία. Και εδώ βεβαίως, στον ένατο οίκο, θέλω να σου πω κάτι, στον ένατο οίκο, δες ποιους πλανήτες έχεις μέσα και αν είναι σε θετική όψη, ας το πούμε, θετική δύναμη, έχουν δύναμη, διότι σε προστατεύουν, έχεις προστασία από αρνητικές δυνάμεις. Εντάξει, δες το, άμα το σκεφτείς, λοιπόν, έχει βγει ο αριθμός 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Εδώ είμαστε. Πολύ ιδιαίτερες κάρτες. Αυτές οι κάρτες, άκου πως λέγονται. Ethereal Visions. Λοιπόν, εθερικά οράματα. Δεν, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε, φίλες και φίλοι, τι θα μας βγει. Εδώ, για πάμε. Το κεντρικό πρόσωπο, εμείς, εσύ δηλαδή, που βγαίνει εδώ πέρα και είναι ένα άσος πεντάκτηνο. Ο άνθρωπος των νέων ξεκινημάτων. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει μέσα από βουνά, μέσα από πράγματα και δεν έχει κανένα πρόβλημα στη ζωή του να κάνει νέα ξεκινήματα και πετυχημένα. Το μέλλον, είστε βγει για το 9 και μιλάμε για μέλλον τώρα, είσαι άνθρωπος, πάρ' το απόφαση, βάλ' το μέσα σου, ο καθένας βέβαια με το δικό του τρόπο, το δικό του χαρακτήρα, το δικό του στυλ, με την ηρεμία του, με το χρόνο του, έχει τη δυνατότητα για νέα ξεκινήματα και νέα πράγματα, έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Έχεις ευλογία και επίσης έχεις τη δυνατότητα να βγάλεις χρήματα. Ναι. Δεν λέω κάτι. Το αφήνω εδώ. Μια χαρά. Απίστευτη κάρτα. Οι σκέψεις σου είναι πάντα γρήγορες. Οι σκέψεις σου πάντα είναι... Γελάω τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, να μεταφέρεις μηνύματα στους ανθρώπους. Και πιάνεις το νόημα. Να μεταφέρεις μηνύματα, εγώ να μεταφέρω μηνύματα στους ανθρώπους, να στηριχτώ στα πόδια μου νέα ξεκινήματα, πράγματα. Ένατος οίκος, φιλοσοφία, αστρολογία, τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ τώρα το 8 μπαστούνι όντως μιλάει για στόχους, μιλάει για σκοπό. Έχουμε εδώ το ζώδιο, κυρίως το τοξότη, αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς. Είναι η ενέργεια η οποία ταξιδεύει. Είναι επίσης τα νέα, τα καλά νέα τα οποία καταξιδεύουν. Είναι οι στόχοι οι οποίοι βάζεις και το 8 σημαίνει η εσωτερική μου δύναμη όπου μπορώ και λέω κάποια πράγματα. Τι είναι από το. Εντάξει. Δύναμη. Έχεις επίσης τη δύναμη του λόγου, ο οποίος ο λόγος σου έχει φωτιά, έχει ενέργεια, το καταλαβαίνεις. Αυτό εννοώ. Έχεις δει κάποιους ανθρώπους και προσπαθούν πολύ πολιτικοί να το κάνουν αυτό. Ο λόγος τους να είναι πύρινος. Να έχει δύναμη έτσι, να έχει πειθό, να έχει ένταση, να έχει μια μαγεία, μια αυτή, ε. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Κάποιοι άνθρωποι το κάνουν πρόβα. Εσύ όμως το έχεις και λίγο πηγαίο. Το έχεις. Με το λόγο, την επικοινωνία, τη σκέψη σου, το έχεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι πολύ καλή κάρτα και σου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Το παρελθόν είναι το 2 κυπέλλου. Εδώ τώρα μιλάμε καθαρά. Πρόσεξε να δεις τι θα σου πω. Για σχέσεις, πολύ στενές σχέσεις, κυρίως ερωτικές είναι εδώ. Εδώ μιλάμε για δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές. Είναι το 2 κούπα. Είναι από τις πιο όμορφες αποτυπώσεις γενικότερα. Ο Λέων εδώ, γιατί βγαίνει Λέων τώρα, είναι θεραπεία. Η αγάπη θεραπεύει. Αυτά οι δύο κούπες, προσέξτε, αν και είναι απομακρυσμένες, συνδέονται μέσα από αυτό το σύμβολο που σημαίνει θεραπεία.
Η αγάπη θεραπεύει. Ο έρωτας θεραπεύει. Η καλή συνεργασία είναι θεραπευτική. Η καλή επικοινωνία με τους ανθρώπους είναι θεραπευτική. Θα μου πείτε, δεν θα τσακωνόμαστε ποτέ και θα είμαστε σε μία. Όχι, δεν είναι αυτό. Ενώ ότι ναι, και τριβές θα υπάρχουν και τσακωμοί θα υπάρχουν. Όταν όμως επανέρχεστε, όταν το νερό ξαναγεμίζει με αγάπη, με νερό ας το πούμε, το νερό που είναι θεραπευτικό, σημαίνει αγάπη, σημαίνει ολοκλήρωση. Το δύο κούπα αφορά σχέσεις, παρελθόν, γάμο, αφορά πράγματα τα οποία σε ακολουθούν και σου δίνουν δύναμη για το μέλλον. Τώρα το δύο κούπα δεν το περιορίζω, ναι, μπορεί να είναι αγάπη, μπορεί να είναι έρωτας, μπορεί να είναι σύζυγος, μπορεί να είναι σύντροφος, μπορεί. Έχει όμως υπόψη σου και συμβολικά, μπορεί να είναι και κάποια ζωάκια εδώ, έτσι. Και συμβολικά, γιατί και τα ζωάκια έχουν κάρμα. Και τα ζωάκια τα οποία εσείς έχετε ζωάκια, η συνάντησή σας δεν ήταν καθόλου τυχαία. Όχι, δεν επιλέξατε εσείς. Το ζωάκι σας επέλεξε. Όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο. Στον νόμο του κάρμα, να το πω έτσι, των συναντήσεων, οι συμπτώσεις δεν είναι συμπτώσεις και επειδή τα ζώα είναι σε μια άλλη δόνηση, στην ουσία έρχονται μπροστά μας σαν εμπόδιο, μας διαλέγουν και μετά η πορεία προχωράει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Πάμε αυτό που μας σταυρώνει και είναι ο ήλιος. Ο ήλιος, πόσο δυνατός. Πόσο ξεκάθαροι άνθρωποι είσαστε, πόσο φωτεινοί. Εδώ έχουμε φωτιά, εδώ έχουμε γη, εδώ έχουμε νερό, ζώδια νερού, εδώ έχουμε τον ήλιο. Ο ήλιος πάντα συμβόλιζε, είναι μια πανέμορφη κάρτα η οποία δείτε πώς λαμπειρίζει κιόλας, έτσι. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι κάρτες, είναι πανέμορφες που έχω επιλέξει. Λοιπόν, δεν το λέω για μένα, το λέω γενικά για τις κάρτες πόσο όμορφες είναι. Ο ήλιος δηλώνει την ομορφιά της ζωής. Και πόσο μα πόσο, και εγώ φυσικά και όλοι μας, θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή. Να ζήσουμε με ζεστασιά, με ειλικρίνεια, με αλήθειες, με ενέργεια. Και επίσης θέλουμε να μείνουμε, ας το πω έτσι, και να αφήσουμε και κάποιο όνομα. Τώρα, ο καθένας πώς θέλει να το αφήσει είναι άλλο θέμα, δική του επιλογή, δικός του τρόπος. Όταν λέω να αφήσουμε όνομα, εννοώ μέσα από την εργασία μας, μέσα στην προσπάθειά μας, μέσα από την καλοσύνη μας, μέσα από το να έχουμε επιτυχίες επαγγελματικές κτλ. Κτλ. Ο ήλιος, χωρίς τον ήλιο καταλαβαίνει ότι δεν ζούμε, έτσι. Χωρίς τον ήλιο δεν υπάρχει ζωή. Ο ήλιος αντιπροσωπεύει τη ζωτικότητα, αντιπροσωπεύει την υγεία, αντιπροσωπεύει τη δύναμη, αντιπροσωπεύει την αισιοδοξία, αντιπροσωπεύει το σκοπό στη ζωή. Ο ήλιος αντιπροσωπεύει να φωτίσει και να διαλύσει μύθους, έτσι, να διαλύσει το μη πραγματικό. Να φέρει τις σωστές διαστάσεις σε αυτόν τον κόσμο. Λάμψη. Ο ήλιος φέρνει τη χαρά, φέρνει την ελπίδα. Και βεβαίως εδώ θέλει να σου πει ότι ο ήλιος με έναν τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, θέλει να σου πει ότι πρέπει να προετοιμάζεσαι για το μέλλον. Γιατί έπεσε σε σταύρος, έτσι. Σημαίνει ότι είναι στο πεπρωμένο σου, είναι στο σχέδιο ζωής σου για το μέλλον. Και θα καταφέρεις πολλά πράγματα, διότι είσαι άνθρωπος φωτεινός. Και θα μου πεις, μα οι φωτεινοί άνθρωποι, οι καλοί άνθρωποι χάνονται καμία. Όχι, αν δεν το επιτρέψεις. Όχι, αν με αυτή τη δύναμη του ήλιου, την ορμή, τη ζεστασιά και τη δύναμη, δεν το επιτρέψεις. Όχι, αν οι σκέψεις σου δεν το επιτρέψουν. Εντάξει. Γιατί πολλοί υπάρχουν άνθρωποι, αν και έχεις μεγάλη προστασία εδώ, που ναι, εννοείται ότι μπορεί να είναι εναντίον σου κτλ. Όχι όμως, έχεις δύναμη. Και εδώ βγαίνει ένας βασιλιάς πεντάκτηνο. Είσαι βασιλόπουλο, βασιλοπούλα. Ο βασιλιάς πεντάκτηνο δηλώνει έναν άνθρωπο εδώ, της γης πάλι. Έχουμε λοιπόν, εδώ έχουμε από όλα τα στοιχεία, σχεδόν, μας λείπει μόνο το ξυφόν. Η γη πάλι εδώ, ο βασιλιάς πεντάκτηνο
δηλώνει την επαγγελματική επιτυχία. Εντάξει. Δηλώνει επίσης τη σοφία. Δηλώνει ότι επίσης γνωρίζω ανθρώπους. Βγαίνω προς τα έξω. Κοινωνικοποιούμε. Σημαίνει την επαγγελματική επιτυχία. Σημαίνει την ωριμότητα. Δείχνει το συμβολισμός του είναι ότι τα αγαθά και την επιτυχία. Τη δύναμη. Η αγάπη είναι δύναμη. Τα νέα ξεκινήματα είναι δύναμη. Η ανώτερη γνώση είναι δύναμη. Όταν γνωρίζεις και ξέρεις πολύ καλά κάποια πράγματα, μπορείς να απαντήσεις κατάλληλα. Γιατί γνωρίζεις. Όχι, δεν είναι έτσι μεγάλη που το λες. Γιατί, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Γιατί είπες αυτό, αφού δεν ισχύει. Μα δεν ισχύει, γιατί είναι αυτό, αυτό και αυτό. Εντάξει. Δύναμη λοιπόν, ολοκλήρωση. Κύρος. Άνθρωποι με κύρος. Άνθρωποι οι οποίοι μετράνε τα λόγια τους. Άνθρωποι που σκέφτονται λογικά. Αλλά έχουν και το δικό τους χρόνο. Εντάξει. Εδώ δείχνει ότι συνήθως μέσα από υπομονή, επιμονή και μεγάλα χρονικά διαστήματα, διότι εδώ τώρα επειδή έχουμε δύο κάρτες πεντάκτινο, το πεντάκτινο σημαίνει αργός ρυθμός, σημαίνει ότι δεν γίνονται μια μέρα στην άλλη. Θέλεις χρόνο για να πετύχεις και να φτιάξεις αυτά τα οποία θέλεις. Άνθρωποι με κύρος. Το μέλλον σου δείχνει ανθρώπους με κύρος, με δύναμη, με ωριμότητα, με σοφία που μπορεί να βοηθήσετε και άλλους ανθρώπους. Εκεί σε πάει το μέλλον. Άμα τα σκεφτείς, είναι πολύ συγκλονιστικά. Και πάμε. Η τέταρτη επιλογή έρχεται με πάταγο. Η τέταρτη επιλογή, όπως είδατε, έρχεται με πάρτι. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα εδώ. Έρχεται με πολύ δύναμη. Λοιπόν, έπεσε απλά ένα κουτί από τα ντεξ που τα είχα εδώ δίπλα μου. Στο γραφείο εδώ, οπότε εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Τι μας βγαίνει εδώ, πού πάμε. Έβδομος οίκος. Μέλλον, ε. Πάμε στο μέλλον. Έβδομος οίκος, όπου έχει να κάνει, με τι έχει να κάνει, με τους άλλους. Έχει να κάνει με τις σχέσεις. Ο έβδομος οίκος στην αστρολογία έχει να κάνει με τις σχέσεις με τους συντρόφους. Το παιχνίδισμα, ποιους ελκύουμε, ποιους παραμεινητίζουμε, ποιους ανθρώπους φέρουμε κοντά μας, έτσι. Διότι δεν υπάρχουν συμπτώσεις, έλκουμε ανθρώπους και για κάποιο λόγο τους έλκουμε προκειμένου να μάθουμε. Οι σχέσεις οι οποίες έχουν δέσμευση, συναισθηματικότητα, έτσι, γάμοι, συνεργασίες επίσης. Επίσης δείχνει γενικά ακόμα σε ένα αστρολογικό χάρτη και ποιους αντιπαθούμε, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Συνδέεται επίσης αυτός ο οίκος με τους φανερούς εχθρούς, φανεροί εχθροί, τους γνωρίζει δηλαδή, και γενικά είναι ο σχεσάκιας. Ο έβδομος οίκος είναι ο σχεσάκιας. Αριθμός 45, δες τι ρόλο παίζει για εσένα και ξεκινάμε να κάνουμε λοιπόν την ανάλυση μας. Για να δούμε. Για να δούμε ποιο κεντρικό πρόσωπο θα εκπροσωπηθεί για εσένα και η κάρτα που βγαίνει είναι ο τροχός της τύχης. Θα μπορούσα να σταματήσω εδώ την ανάλυση αφού έχει βγει ο τροχός της τύχης, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, δεν νομίζω, αλλά όμως μιας και έχεις βγει εδώ λέει κάτι πολύ σημαντικό. Να το πω λίγο διαφορετικά. Έχεις τη δύναμη, θα περάσεις, πρόσεξε να δεις, θα περάσεις και από κάτω, που σημαίνει μέσα από εμπόδια και δυσκολίες, που είναι να θα γυρίσει ο τροχός. Και θα περάσεις και σε πιο πλεονεκτική θέση. Εδώ είναι, κρύβεται στον τροχό της τύχης. Να το πω, οκ.
υποδηλώνει το μοιραίο, δηλαδή πίσω από αυτήν την κάρτα κρύβεται η κλωθό, η λάχισης και η άτροπος. Και περιμένουν εσένα στον τροχό της τύχης, όπου εδώ ένας όριμος άνθρωπος, είναι η σφίγγα εδώ, η σφίγγα έχει ένα συμβολισμό που αντιπροσωπεύει το τέλος ενός κύκλου και, και το ξεκίνημα ενός άλλου καινούριου κύκλου, εντάξει. Και σφίγγα ένα σύμβολο που σημαίνει να ανέβω πιο ψηλά από το υλικό κομμάτι, τώρα τι σου λέω, τέλος πάντων, το υλικό κομμάτι, ώστε να έρθω και να συντονιστώ με το πεπρωμένο. Είναι μια κάρτα η οποία έχει δώρα, είναι μια κάρτα που μας δείχνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Να το πω έτσι απλά, ήθελα λίγο και να εμβαθύνω περισσότερο για όσους το καταλαβαίνουν. Τώρα, αν δεν το καταλαβαίνεις, δεν πειράζει, είναι ok, μείνε σε αυτό που σου λέω το πολύ απλό, έχεις τη δύναμη να αλλάξεις, είναι το σημείο στροφής, να αλλάξεις γενικότερα πολλά πράγματα στη ζωή σου. Έχεις αυτή τη δυνατότητα. Θα περάσεις και από κάτω, θα πας και πάνω, εντάξει, έτσι είναι ο νόμος της ζωής, έτσι γίνεται. Τώρα, εδώ, η σκέψη σου είναι με ακόλουθο μπαστούνι. Είναι καλή κάρτα, είναι τα νέα πράγματα, είναι η μάθηση, στη ζωή μαθαίνεις, αυτό σου λέει. Μάλλον και το ξέρεις και εσύ, το λες μέσα σου, λες στη ζωή μαθαίνω. Χρειάζεσαι ενέργεια, στη ζωή χρειάζεσαι πολλή ενέργεια για να πετύχεις αυτά που θες να πετύχεις, να κάνεις αυτά που θέλεις να κάνεις. Είναι μια αισιόδοξη κάρτα και δείχνει, αφορά ζώδια βεβαίως της φωτιάς, και δείχνει το νέο ρε παιδί μου, το καινούριο. Έχεις μέσα σου λοιπόν τη βίδα των καινούριων πραγμάτων, του να κάνεις όμορφα καινούρια πράγματα. Στο παρελθόν, ναι, φιλαράκι που λένε, φιλαράκι μου, είχες πέσει θύμα προδοσίας, σε προδώσανε. 7 ξυφών. Σε κλέψανε, σε προδώσανε, σε κλέψαν πραγματικά το σπίτι, δεν ξέρω τι, σε ρίξανε στα κληρονομικά, σε κλέψανε, συμβολικά, σε κλέψε, κοροϊδέψανε. Σου πουλήσανε επιτυχία, σου πουλήσανε συνεργασία, έλα εδώ η καλύτερη εταιρεία, δεν ξέρω τι, έρωτα, το ένα, το άλλο, σε κοροϊδέψανε. Εδώ όμως υπάρχει ένα μυστικό μήνυμα. Πέρασες προδοσία, έτσι, σε κοροϊδέψανε, πέρασε την προδοσία σου. Άνθρωποι, σε κοροϊδέψαν άνθρωποι. Αν σου έλεγαν τώρα, θα σου το πω σε εξής και αν θες πίστεψέ το, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε για μέλλον, 7 αγγελικές δυνάμεις, οι οποίες συνομωτούν, συνομωτούν, μάσχημη λέξη, όχι τόσο δόκιμη, συμμαχούν, είναι σε συμμαχία, για να σε προστατέψουν, τι θα μου έλεγες? Καλά, μου πεις, το έχεις χάσει ή έχεις τρελαθεί εντελώς. Εδώ μιλάμε με συμβολισμούς, εντάξει, φίλες και φίλοι, να το ξέρετε. Τα ταρό, η αστρολογία, η αριθμολογία μιλάνε με βαθύτατους συμβολισμούς. Όπως και η αστρονομία, τα μαθηματικά μιλάνε με συμβολισμούς. Προσπαθούμε να καταλάβουμε την πραγματικότητα μέσω μαθηματικών. Έτσι γίνεται και εδώ. Έχουμε κάποιους άλλους συμβολισμούς, ίσως πιο υποσυνείδητους, πιο αρχιτυπικούς αν θέλετε, και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει πραγματικότητα και ποιο είναι το μέλλον, τι μπορεί να μας φέρει και να προλάβουμε κάποια πράγματα. Αυτή είναι όλη η ιστορία, εντάξει. Λοιπόν, όμως έχεις ευλογία. Το 7 πάντα έχει μία διπλή έννοια. Στα ταρό. Το 7 σημαίνει okay, και δυσκολίες, θα περάσω από αρκετές δυσκολίες, έχω περάσει δύσκολα, αλλά το 7 σημαίνει και ευλογία, θεϊκή προστασία. Έχει το υπόψη σου αυτό. Ο αριθμός 7 από πάντα θεωρείται, και υπάρχει και στη θρησκεία μας ο αριθμός 7, που θεωρείται ότι είναι από τους πιο ιερούς αριθμούς. Και στην αρχαία Ελλάδα και στους Πυθαγόρους ο αριθμός 7 και στα ελευσίνια, και στα μυστήρια, τα ελευσίνια και αυτά και οι ιερείς, ο αριθμός 7 θεωρείται ότι ήταν από τους πιο σημαντικούς αριθμούς, μάλλον συγγνώμη, τους πιο ιερούς αριθμούς, να το λέω πιο σωστά. Αυτό που έρχεται και σε σταυρώνει, οπότε έχουμε τον αριθμό 10, εδώ είναι ο Δίας, εδώ έχουμε ο Δίας, ο πλανήτης, έτσι, ο συμβολισμός του. Εδώ έχουμε φωτιά, εδώ έχουμε σπαθιά, εδώ λοιπόν τώρα έχουμε πεντάκτημα, 4 πεντάκτημα. Είναι στο χέρι σου, σε σταυρώνει, όταν λέμε σε σταυρώνει, σημαίνει έρχεται να το αντιμετωπίσεις, να το δεις κατάματα και να δεις τι θα κάνεις. Το 4 πεντάκτημα που σημαίνει μόνος μόνιμου θα πετύχω.
Μόνος μου μόνοι θα γυρίσω τον τροχό και θα πετύχω. Μετακίνηση, εδώ σημαίνει και μετακίνηση, σημαίνει και ταξίδια, σημαίνει και αλλαγές, εντάξει. Σημαίνει χρήματα, θα πολεμήσω δηλαδή, θα προσπαθήσω πολύ σκληρά και αν ακόμα χρειαστεί να κάνω, πώς να το πω, διάφορα πράγματα, να μετακινηθώ, να μετακομίσω, να αλλάξω προκειμένου, να έχω τα χρήματα τα οποία θέλω να έχω, το οποίο, okay, ο κάθε, δεν είναι καθόλου κακό αυτό, ίσα ίσα είναι πολύ καλό. Θα χτίσω, θέλω να χτίσω ώστε να έχω τη δυνατότητα, να χτίσω δηλαδή τον εαυτό μου, το μέλλον μου, να είναι σε στερεή βάση, να έχω την οικονομική μου άνεση που θέλω, ωραία. Και, συγγνώμη για την παύση, απλά επειδή σκέφτομαι, μου έρχονται διάφορες φλασιές, ναι, είναι κάτι των χρημάτων. Δείχνει την ικανότητα επίσης να χειριστείς, τι μου έρχεται ρε παιδιά, τι κλασιάς μόνο, να χειριστείς επιδέξια γενικότερα το χρήμα, την ύλη και γενικά την ύλη σε αυτόν τον κόσμο, το χειροπιαστό σε αυτόν τον κόσμο, έτσι. Επιτεύγματα. Και ισορροπίες. Αυτό είναι το μέλλον σου. Εγώ το θεωρώ καταπληκτικό. Και η τελευταία κάρτα. Έχουμε λοιπόν ένα βασιλιά ξυφών για το μέλλον. Ναι, είναι άνοιγμα για το μέλλον, είναι χρονοπύλη για το μέλλον, αλλά τώρα είναι και μια κάρτα που ενισχύει δηλαδή το μήνυμα, δηλαδή όσον αφορά για το μέλλον. Μάλιστα, βασιλιάς ξυφών, Βασιλιάς ξυφών, τι φλασιά μου έρχεται τώρα. Τι φλασιά λοιπόν. Σπαθί σημαίνει ξεχωρίζω το δίκιο και το άδικο. Ζώδια του αέρα. Συμβολίζει τις φάσεις γενικότερα. Επειδή είναι λίγο σκοτεινά εδώ, τις φάσεις της σελήνης, άρα συντονίζεσαι εσύ με τις φάσεις της νέας σελήνης και της πανσελήνου. Έχει το υπόψη σου, για κάποιο λόγο δηλαδή. Αλλαγές, γνώμες, έχει να κάνει με συμβόλαια, έχει να κάνει με υπογραφές, έχει να κάνει με λόγο, έχει να κάνει με το γράψιμο. Μπορεί να είναι ακαδημαϊκή καριέρα, μπορεί να είναι γνώσεις, μαθαίνω γνώσεις, μαθαίνω, σπουδάζω, κάνω. Εδώ όμως σημαίνει ότι ξέρεις κάτι, μπορώ και διαχωρίζω πλέον τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Αυτό είναι το σημαντικό, αγαπημένοι, αγαπημένοι. Δικαιοσύνη, εξουσία, αποφάσεις. Πρέπει να πάρεις αποφάσεις, πολλές φορές και δύσκολες ίσως αποφάσεις, ό,τι και να είναι αυτό. Τώρα δύσκολες αποφάσεις, με βάλει να σου πω τώρα τι σημαίνει αυτά. Αντιπαλότητες ίσως, γιατί αυτός ο βασιλιάς επειδή είναι πολεμικός, δηλαδή θα βγεις, θα σου βγαίνει πολύ πολεμικό, πολύ αντίσταση, πολύ επανάσταση, να το πω έτσι. Λοιπόν, να έχεις υπομονή, να διαχωρίζεις αυτό που είπαμε, αλήθεια ψέμα, να ζυγίζεις τα πράγματα και να βλέπεις ποιο τι είναι πρακτικό στη ζωή σου. Είσαι ο πολεμιστής, η πολεμίστρια που πολεμάει, δες και τι κάνω έτσι ξύφος, που πολεμάει για το δίκαιο. Η γλώσσα σώματος, οι άνθρωποι τα κάνουν έτσι, τι είναι, ξυφομαχό λοιπόν. Για το δίκαιο. Και κουνήθηκε βεβαίως, είναι για το δίκαιο. Θα γίνεις πολεμιστής, πολεμίστρια που θα πολεμάει για το δίκαιο. Ό,τι είναι αυτό για τον καθένα. Δίκαιο μπορεί να είναι να πάω, ξέρω εγώ, να συμπαρασταθώ για εκείνο, για το άλλο, για το άλλο, για το β' σκοπό. Συγκλονιστικό είναι το μέλλον σου. Είναι πάρα πολύ, είναι πολύ ιδιαίτερο το μέλλον σου. Πολύ καλό και εσένα, έτσι, όχι μόνο το δικό σου, αλλά και τα υπόλοιπα ντεξ που κάναμε και είπαμε. Και σε αυτό το σημείο, ναι, θα σας πω το εξής, μισό λεπτό. Αποφώνηση. Τρία μπαστούνι για όλους, αυτό αφορά όλους. Ό,τι και αν έχει συμβεί στη ζωή σου,
ποτέ μη σταματάς για ένα λαμπρό μέλλον. Αυτά. Σε χαιρετώ. Να έχεις ό,τι καλύτερο. Να είσαι πολύ καλά.